Καλησπέρα από την ώρα για μπλε. Τι κάνουμε? Καλησπέρα. Τι κάνετε? Δόξα τω Θεώ. Δόξα τω Θεώ. Περιμένουμε το ματς. Είμαστε κοντά πλέον. Είμαστε κοντά και όπως έλεγα νωρίτερα στον πρόλογο, αυτή η ομάδα μας έκανε να λέμε ότι ο Ηρακλής είναι πρώτος. Και αυτή η ομάδα καλείται να στηριχθεί, φαντάζομαι συμφωνείτε, μέχρι τέλους. Έτσι, πόσο μάλλον τώρα που τα ματς καίνε και τα ματς είναι 1-1, 1-1 και χρειάζεται η ομάδα μόνο νίκης για να τα καταφέρει. Νομίζω ότι δεν έκανες μόνο πρόλογο, έκανες πρόλογο, έκανες, ανέπτυξες όλο το θέμα και έκανες και επίλογο. Έκανα και επίλογο, όλα. Τα είπες όλα. Γιώργο, τα είπες όλα πραγματικά. Εντάξει, είναι έτσι όπως τα είπες ακριβώς. Το ζείτε πολύ καλύτερα από μένα φυσικά και τον οποιοδήποτε που μας ακούει αυτή τη στιγμή, την προσπάθεια έτσι, της ομάδος ως μέλος διοίκησης, αλλά νομίζω ότι το νιώθετε κι εσείς αφού γκράζοντας ποδοσφαιριστές ότι τώρα μας έχουν ανάγκη πιο πολύ από κάθε άλλη φορά, έτσι δεν είναι? Ακριβώς. Τελική ευθεία, όπως έχουμε πει πολλές φορές. Έχουμε 3 πολύ σημαντικά και δύσκολα παιχνίδια. 2 εντός έδρας και ένα εκτός που έχει μείνει. Που πρέπει να είμαστε πολύ προσιλωμένοι, πολύ προσεκτικοί για να βγούμε νικητές και να φτάσουμε πραγματικά στην κατάκτηση της πρώτης θέσης, που αυτός είναι ο στόχος μας. Η ομάδα μέχρι στιγμής σε όλα τα επίπεδα και όλους τους τομείς βιώνει αυτό που είπες πριν, την πραγματοποίηση του 13ου άθλου. Αυτό που έχει γίνει είναι πραγματικά άθλος. Είμαστε αρκετά κουρασμένοι, όπως είπες, σωστά, γι' αυτό σου λέω τα έχεις πει όλα. Ναι. Όχι μόνο οι ποδοσφαιριστές. Δεν νομίζω, κύριε Χατζόγλου, δεν νομίζω ότι ανακαλύπτω κάποια Αμερική. Είναι όχι, αυτό που βλέπουμε περισσότεροι στο γήπεδο. Κουρασμένοι δεν είναι μόνο οι ποδοσφαιριστές. Είμαστε και εμείς και ο λαός και ο κόσμος. Ναι. Που τρέχει από εδώ και από εκεί, δεξιά-αριστερά. Γιατί αυτό που πραγματοποιήσαμε φέτος, την τελευταία στιγμή, είναι πραγματικά άθλος. Όλα λειτουργούν υπό αντίξωες συνθήκες, πραγματικά. Παρ' όλα αυτά, είμαστε Ηρακλής, όπως έχεις πει και εσύ. Και όπως καταλαβαίνουμε, το DNA μας είναι φτιαγμένο για να τα καταφέρνει. Είμαστε αισιόδοξοι, ζητούμε τη συμπαράσταση του κόσμου για αυτά τα 3 τελευταία παιχνίδια και πραγματικά όλα θα πάνε καλά. Είμαι σίγουρος. Είναι ένας από τους 3 τελικούς, όπως χαρακτήρισε πρόσφατα ο κύριος Μπαξεβάνος. Βέβαια, εμείς όλοι έχουμε στο πίσω, για να μην πω στο μπροστά μέρος του μυαλού μας, και άλλους 6 που θα ακολουθήσουν στα μπαράζ, αλλά πρέπει να τα βλέπουμε ένα-ένα αναγκαστικά. Για αυτούς τους 3 τελικούς ήδη φαντάζομαι έχετε προετοιμαστεί και αν και δεν μ' αρέσει να ασχολούμαι με τα εξωαγωνιστικά, αλλά επειδή το πρώτο παιχνίδι ήταν πάρα πολύ περίεργο και δεν θα το κρύψω, μιλάω για τον διαιτητή, θέλω να πιστεύω ότι και το διαβάζουμε ήδη και το έχουμε ακούσει αυτές τις μέρες ότι έχετε κινηθεί ανάλογα ως διοίκηση ώστε να υπάρξει ένας διαιτητής που τουλάχιστον αν κάνει λάθος να είναι ανθρώπινο και να μην πηγαίνει το μυαλό μας κάπου αλλού. Όπως πήγε στο πρώτο παιχνίδι, έτσι. Ακριβώς. Γι' αυτό είμαι απόλυτος σίγουρος ότι ο διαιτητής θα πράξει τα αναμενόμενα και όχι μόνο ο διαιτητής και οι επόπτες και όλοι που θα βρεθούν. Όσον αφορά το παιχνίδι τώρα με το Λαγαδά, είναι πραγματικά ένα παιχνίδι που δεν διαφέρει σε τίποτα από τα υπόλοιπα. Mm-hmm. Θα είμαστε σοβαροί, θα είμαστε προσγειωμένοι όπως είπαμε, πειθαρχημένοι, συγκεντρωμένοι και θα έχουμε κανένα πρόβλημα. Απλά όπως είπες και εσύ, η ιδιαιτερότητα του αγώνα, αυτού του αγώνα, ήταν τα ευτράπελα που είχαν συμβεί στο πρώτο γύρο. Αυτό που πρέπει να πω εδώ πέρα είναι πρέπει να καταλάβουν όλοι ότι το να απαξιώνεις ή να τα βάζεις γενικά με ένα τέτοιο σύλλογο, με μια τόσο μεγάλη ιστορική ομάδα και κατ' επέκταση να τα βάζεις με το λαό, αυτό το λαό του Ηρακλή, τον αξιοπρεπή λαό που έχει περάσει τόσα πολλά, δεν θα του βγει σε καλό. Γι' αυτό καλό και τον κόσμο πραγματικά να είναι δίπλα μας η Κυριακή από νωρίς για να τελειώνουμε πραγματικά τον πρώτο τελικό, να το τελειώνουμε την Κυριακή, να έχουμε τελειώσει το πρώτο μας τελικό και να πάμε για τα υπόλοιπα. Τα υπόλοιπα δύο που θα ακολουθήσουν. Η ομάδα πώς είναι, στην όποια επαφή έχετε έτσι από την Κυριακή που έγινε το μάτσο Παλαιοχώρη μέχρι και σήμερα που μιλάμε? Η ομάδα νομίζω τώρα αυτή τη στιγμή και μετά τις αιματολογικές πραγματικά που πραγματοποιήσαμε θα κάνουν μια διαχείριση στο πρόγραμμα, θα γίνει διαχείριση από το προπονητικό team. Γυαλίζει το μάτι τους πραγματικά όπως είπε ο Χρήστος Ρώμας μέσα στην ομάδα, γυαλίζει το μάτι τους. Δεν έχουν, είναι σε πολύ καλή κατάσταση και νομίζω δεν θα κάνει κανένα πρόβλημα Ηρακλής από εδώ και πέρα. Μας έλειψε λίγο αυτό. Μας έλειψε, ναι, πραγματικά, γιατί δεν είχαμε συνηθίσει. Είχαμε μάθει με τριάρες, με τεσσάρες, είχαμε μάθει με μια άλλη φρεσκάδα. Βέβαια, μιλάω και με ένα ποδοσφαιριστή, έτσι, υπήρξατε ποδοσφαιριστής και του Ηρακλή μεταξύ άλλων και δεν μπορούμε να τους πούμε και κάτι. Αυτό που έχουν τραβήξει είναι πολύ μεγάλο κουπί. Να τους βάζεις χωρίς προετοιμασία, χωρίς φιλικά, να έχουν αυτό το Γολγοθά μπροστά τους. Εδώ θέλω και την άποψη και του ποδοσφαιριστή πέρα από το μέλος διοίκησης. Σίγουρα, τώρα δεν έχεις κάνει προετοιμασία, δεν έχεις κάνει πραγματικά
τα φιλικά, την προσαρμογή από τον Αύγουστο, από τον Ιούλιο ουσιαστικά, για να έχεις φρεσκαριστεί αυτό το διάστημα στο τέλος του πρωταθλήματος. Είναι αυτό που είπαμε πριν, δουλεύουμε υπό αντίξωες συνθήκες. Είναι πραγματικά κουρασμένοι, όπως είμαστε κουρασμένοι και εμείς, γιατί προσπαθούμε να λύσουμε τα πάντα. Νομίζω όμως ότι καταλαβαίνουν όλοι ότι όποιος είναι ποδοσφαιριστής του Ηρακλή και ανήκει σε αυτό το σύλλογο, τον ιστορικό, το μόνο που έχει να κάνει είναι πραγματικά να κοιτάξει μπροστά και να κερδίσει το κάθε παιχνίδι που θα, και τον κάθε αντίπαλο γενικά που θα, που θα μπει μπροστά του. Mm-hmm. Πέρα από το αγωνιστικό που φαντάζομαι τώρα αναγκαστικά και είναι λογικό είναι σε προτεραιότητα, γιατί πάνω απ' όλα αυτό μας κάνει και ακολουθούμε, η πορεία η αγωνιστική της ομάδος. Τα υπόλοιπα σε τι κατάσταση βρίσκονται και φαντάζομαι, δεν ξέρω, είμαστε κοντά στην επόμενη συνέντευξη τύπου, αυτή που έχετε υποσχεθεί και το κάνετε πράξη, έτσι αλίμονο, με το κάθε δύο μήνες συνέντευξη τύπου για ενημέρωση. Ακριβώς. Θα γίνει νομίζω τέλος του μήνα η συνέντευξη τύπου. Τώρα από εκεί πέρα έχουμε πάρα πολλά ανοιχτά θέματα πραγματικά, και όχι μόνο του τωρινού Ηρακλή και του παλιού Ηρακλή και του μελλοντικού Ηρακλή που κοιτάμε. Δεν χρειάζεται να πούμε τώρα σε λεπτομέρειες όμως, γιατί το μόνο που προέχει πραγματικά νομίζω είναι τα και τα τρία έτσι όπως τα θέσατε ο κόσμος τα έχει κατανοήσει και του παλιού και του τωρινού και του μελλοντικού. Ο μελλοντικός θέλουμε να πιστεύουμε στη Β' Εθνική στο αγωνιστικό κομμάτι, αλλά σας περιμένει πολύ προεργασία γι' αυτό. Είναι πραγματικά ένας βολβοθάς. Δεν ξέρετε, πραγματικά δεν ξέρετε τι έχουμε συναντήσει. Αλλά όπως είπαμε και πριν, Ηρακλής είμαστε και εμείς Ηρακλής είμαστε λοιπόν, και το DNA μας είναι φτιαγμένο να τα βγάλουμε όλα εις πέρας. Άρα κύριε Χατζόγλου, με το καλό να έρθουν οι νίκες που χρειάζεται η ομάδα και τέλος του μηνός θα ακούσουμε όλα αυτά τα απαραίτητα που πρέπει να ακούσει και ο κόσμος για να ενημερωθεί, έτσι, για οικονομικά ή οτιδήποτε άλλο. Προέχουν αυτά τα τρία παιχνίδια. Τρία παιχνίδια, τρεις νίκες. Βγαίνουμε πρώτοι και μετά όλα τα άλλα θα έρθουμε. Σωστά. Καλή επιτυχία, καλή δύναμη. Να ευχηθώ. Ευχαριστώ πολύ και περιμένω τον κόσμο όλο ένα γεμάτο Χατζόγλου πραγματικά. Νομίζω ότι ήρθε η ώρα να δούμε το περισσότερο κόσμο από κάθε άλλη φορά, έτσι. Ήρθε η ώρα πραγματικά ο κόσμος να αφήσουν τους μικροεγωνισμούς στην άκρη, να αφήσουν όλο το Καλατζόγλιο να τιμήσουν αυτή την φανέλα την καινούργια με τα τρία αστέρια. Και το εννοώ αυτό. Τρία αστέρια. Καταλαβαίνει τι λέω. Έτσι ακριβώς. Φτάνει πλέον. Φτάνει. Έτσι ακριβώς. Πρέπει να δείξουμε ότι είμαστε πραγματικά ένας δυνατός λαός. Μια δυνατή ομάδα. Και είμαστε. Με το καλό. Με το καλό την Κυριακή. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Γεια σας. Να είστε καλά.